Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα είναι τα τάγματα ασφαλείας. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι τα τάγματα ασφαλείας, ακριβώς επειδή στήθηκαν από το κράτος, δεν μπορούν να μετρήσουν για φασιστική οργάνωση. Ήταν κρατικό θεσμός. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπήρχαν πρακτικά τρεις αντίπαλες κρατικές οντότητες. Υπήρχε η κυβέρνηση του Καΐρου, υπήρχε η κυβέρνηση της Αθήνας και υπήρχε και η εξουσία του Βουνού. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συντεταγμένο κράτος στην Ελλάδα του 1943-44. Και υπήρχε βεβαίως και η δύναμη των κατοχικών στρατών. Έχουμε ομάδες λοιπόν, οι οποίες άλλες είναι περισσότερο συντεταγμένες, άλλες λιγότερο. Τα τάγματα ασφαλείας στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά στο μοντέλο του άτακτου στρατού από ότι αυτά που στείνονται στην Πελοπόννησο με επικεφαλής αξιωματικούς σε διαταγμένη υπηρεσία. Και έχουμε ομάδες οι οποίες εξοπλίζονται από μια φασιστική δύναμη, προφανώς με τη βοήθεια του επίσημου καθεστώτος Αθηνών εκείνη την εποχή, που δίνουν όρκο στο Χίτλερ, που χρησιμοποιούνται επικουρικά στις δυνάμεις κατοχής και που συχνά έχουν πολύ θετικές αναφορές στο φασισμό, δεν είναι το βάρος της απόδειξης στη μεριά αυτών που λένε ότι είναι φασιστικά τα τάγματα ασφαλείας. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι φασιστικά αυτά τα τάγματα, είναι αυτοί που οφείλουν να αποδείξουν πώς μπορεί τέτοιοι μηχανισμοί, οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους και στην οργάνωσή τους και στην πρακτική τους είχαν τυπικά φασιστικά χαρακτηριστικά, πώς μπορεί να μην ήταν φασιστικά. Επιχειρήθηκε αυτό από κάποιους ιστορικούς που προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν το φασισμό πριν από μερικά χρόνια, χωρίς επιτυχία κατά τη γνώμη μου. Ήταν η πρώτη φορά που στήθηκε σε όλη την έκταση της Ελλάδας, μια, όχι σε όλη, αλλά εν πάση περιπτώσει στον κορμό της Ελλάδας, μια φασιστική οργάνωση. Η άλλη προσπάθεια του φασισμού είναι στην περίοδο του εμφύλιου και έχει να κάνει βεβαίως με τον Γιώργιο Γρίβα, ο οποίος έχει στήσει στην διάρκεια της κατοχής την οργάνωση Χ, μια καθαρά φασιστική οργάνωση, και η οποία υποδέχεται μετά την απομάκρυνση του άξονα τον κορμό εκείνων που συμμετείχαν στα τάγματα ασφαλείας και αναδεικνύεται σε μια πολύ σημαντική ένοπλη οργάνωση, την επαύριο της Βάρκιζας. Αυτοί προσπαθούν να δώσουν μια φασιστική λύση στην μεγάλη κοινωνική και πολιτική σύγκρουση εκείνης της δεκαετίας, η οποία ιτάται ωστόσο, αλλά βέβαια δεν ιτάται από την αριστερά, ιτάται από τις συντηρητικές δυνάμεις οι οποίες εξασφαλίζουν την υποστήριξη της Βρετανίας και αργότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ της φασιστικής άκρας δεξιάς και της συντηρητικής άκρας δεξιάς, ας το πούμε, και αυτή που κερδίζει είναι η δεύτερη. Αλλά η πρώτη δεν περιθωριοποιείται καθόλου, αντίθετα μένει στον κορμό του κρατικού μηχανισμού, στο κέντρο του μάλιστα, οδηγεί την επόμενη δεκαετία στις καταστροφές της Κύπρου και φυσικά παραμένει πανίσχυρη μέχρι και την δικτατορία του 1967-1974. Αλλά και ακόμη και μετά τη μεταπολίτευση δεν την κανείς δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι δηλαδή ο Γρίβας ήταν ένας φασίστας και η οργάνωσή του ήταν ο πρόδρομος της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή φυσικά διεκδικεί μια χαρά την καταγωγή της από τους χείτες εκείνης της εποχής.